Η Κούρας ακριβώς δίπλα του, υποψήφιος βουλευτής Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και καλή δύναμη. Και Γιάννης Γιώκας, υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε απευθείας για την δελτίο ειδήσεων, κύριε Στούμπο. Βλέπω ότι οι θεσμοί αρχίζουν και βάζουν θέματα. Στο Eurogroup ήμασταν πρώτο θέμα. Είδα χθες ο κύριος Τουρνάρας ουσιαστικά λέει ότι δεν θα πετύχουμε το πρωτογενές του 3,5, άρα μπορεί να προκύψει κάποιο κενό. Μήπως αυτά που δώσατε και τα δώσατε προεκλογικά δεν σας ένοιαζε αν θα έχουμε κάποιον εκτροχιασμό δημοσιονομικό? Δεν νομίζω ότι στέκουν αυτά. Δυστυχώς ο κύριος Στουρνάρας είναι υπότροπος σε λαθαμένες μερικές φορές προβλέψεις. Θυμίζω σε όσους μας βλέπουν και σε εσάς ότι πριν από λίγο καιρό στις αρχές του χρόνου έλεγε να κάνουμε τη λεγόμενη προληπτική έξοδο. Αυτό θεωρούσε την καλύτερη λύση. Η κυβέρνηση από την πλευρά της είχε μια σαφή πολιτική επιλογή και νομίζω ότι δικαιώθηκε στην πολιτική επιλογή, γιατί προχώρησε σε μια ιστορία εξόδου των αγορών που η Νέα Δημοκρατία ισχυριζόταν δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Βγήκαμε στις αγορές, μειώνονται τα επιτόκια. Τώρα βέβαια η Νέα Δημοκρατία με τη σειρά της λέει ότι τα επιτόκια μειώνονται ενώ του δεκαετούς και των υπολείπων, γιατί έρχεται, είναι πρώτον πυλών η Νέα Δημοκρατία. Ό,τι θέλει μπορεί να λέει ο καθένας, αλλά τα δεδομένα αυτής της κυβέρνησης στην οικονομία είναι σαφή. Και σε όσους μας βλέπουν, στους συμπολίτες μας που θα πάνε να ψηφίσουν, εγώ θέλω να θυμίσω ότι είναι η πρώτη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση της αριστεράς, με αδυναμίες, με προβλήματα, με καθυστερήσεις, που κατόρθωσε στο οικονομικό πεδίο, μετά από ένα βαρύ μνημόνιο που συνομολόγησε και αυτή το 2015, να πετύχει την έξοδο παρά τις υπόλοιπες, ας το πούμε. Άρα λέτε, δεν υπονομεύεται τη δημοσιονομική πολιτική με την κοινωνική πολιτική που κάνετε? Όχι μόνο δεν υπονομεύεται, άλλωστε αν είδατε, και νομίζω θα ακούσατε κι εσείς ως συνάδελφος κτλ., τον κύριο Μητσοτάκη χθες που είπε ότι δεν υπάρχει θέμα διατάραξης και τα λοιπά, ακόμα και αν έρθει η Νέα Δημοκρατία, και ότι θα κρατήσει τα επιδόματα και τα λοιπά. Θέλω να πω, τα δεδομένα, τα πεπραγμένα μιλούν, ασχέτως πόσοι τα άκουσαν, τα συνειδητοποίησαν, γιατί ξέρετε, συνήθως θέλουμε πολλά μαζί. Το καταλαβαίνω αυτό για τους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα τα αδύνατα στρώματα ή κάποια από τα μεσαία. Παρόλα αυτά είναι χειροπιαστά τα αποτελέσματα και εφόσον συνεχίσει μια νέα θητεία η κυβέρνηση αριστεράς, θα μπορέσει να δώσει καλύτερα δείγματα γραφής πιο ολοκληρωμένα. Αν και εφόσον είσαστε η κυβέρνηση και υπάρξει κενό, από πού θα το γεμίσετε? Έχετε στη διάθεσή σας κάποια κονδύλια? Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνη στην οικονομία στις πρόσφατες ευρωεκλογές που είχαμε και καταψηφίστηκε από τους πολίτες. Άρα το αφήγημα που ο αγαπητός υποψήφιος ανέπτυξε προηγουμένως από τους πολίτες δεν επιβεβαιώθηκε. Γιατί το ζουν στην καθημερινότητά τους. Ζουν τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, των χρημάτων που έχουν στην τσέπη τους. Δεύτερη παρατήρηση. Εμείς τι ισχυριζόμαστε? Εμείς ισχυριζόμαστε ότι η κυβέρνηση προχώρησε προεκλογικά, ουσιαστικά μαζί με τις κάλπες των ευρωεκλογών, στη χορήγηση επιδομάτων και σημειώσεις φόρων, διορθώνοντας δύο από τα 29 λάθη που έκανε, αυξάνοντας φόρους στο μεσοδιάστημα. Τα ψηφίσαμε και θα διατηρηθούν. Εκτιμούμε ότι η εκτιμή